Γεια χαρά, συνεχίζουμε στη διαχείριση αρχείων στην Python, μπαίνουμε στην ανάγνωση και εγγραφή σε αρχείο και σήμερα θα εστιάσουμε στην εγγραφή σε ένα αρχείο, πώς θα γράψουμε σε ένα αρχείο. Για να γράψουμε σε ένα αρχείο πρέπει πρώτα να το ανοίξουμε, άρα κάνουμε open, με τα κατάλληλα ορίσματα όμως στη συνάρτηση open file W ή open file A, έτσι. Όχι R γιατί είναι μόνο για ανάγνωση, άρα W για εγγραφή, A για διατήρηση και προσθήκη το τέλος, το plus δεν ασχοληθούμε καθόλου σε αυτά τα μαθήματα. Και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση write για να γράψουμε μέσα. Κοιτάξτε ένα παράδειγμα. Άρα γράφουμε, ανοίγουμε, συνάρτηση open. Το πρώτο βήμα, έτσι, και μετά write. Τη συνάρτηση write. Κοιτάξτε ένα παράδειγμα, το είχαμε κάνει και στο προηγούμενο μάθημα. Έχουμε το πρόγραμμα, έχουμε πάλι αντικείμενο, open. Open εδώ πέρα πρώτο. Cars.txt, W, γράφουμε. Ζητάμε να διαβάσουμε το όνομα, το εγχωρούμε στο H σε μια μεταβλητή και μετά η συνάρτηση write, κοιτάξτε, αντικείμενο .writeH, fp.writeH και αντικείμενο .close, fp.close, το κλείνουμε και αν το τρέξω, κοιτάξτε το τρέχω, το βλέπει ο επεξεργαστής, δώσει το μικρό στο όνομα, βάζω Σπύρος, μετά το λειτουργικό σύστημα το αναγνωρίζει και το ανοίγω και βλέπω ότι έχω γράψει Σπύρος από το πρόγραμμα στην Python, το έγραψα, έκανα εγγραφή στο cars.txt. Προσέξτε τώρα, αν εγώ μεταβάλω τη σημαία W σε A, τότε, κοιτάξτε, τα κάνω, θα γράψω πάλι στο αρχείο, να εδώ πέρα, open cars.txt A, ξαναδιαβάζω πάλι ένα όνομα, το εκχωρώ στο H, γράφω πάνω στο αντικείμενο, δηλαδή στο αρχείο cars.txt, κλείνω, το τρέχω, κοιτάξτε, ζητάω το όνομα, βάζω Χάρης και το αναγνωρίζει το λειτουργικό σύστημα και φαίνεται Σπύρος Χάρης. Το ένα μετά το άλλο. Αν εγώ όμως θέλω να αλλάξω γραμμή, αν πρέπει να αλλάξουμε γραμμή σε ένα αρχείο, τότε τοποθετούμε στο τέλος της εμβολοσειράς το χαρακτήρα αλλαγής γραμμής. Χαρακτήρας αλλαγής γραμμής, το new line. Κοιτάξτε, backslash, new line, ωραία, αυτό είναι. Να ο χαρακτήρας αλλαγής γραμμής, κοιτάξτε πώς λειτουργεί, έχω την Python, πάλι το αντικείμενο, open, cars.txt, το αρχείο, W γράφω, ζητάω να δοθεί το μικρό όνομα, το εκχωρώ στο H, fp.writeH, συν-ni. Κοιτάξτε εδώ πέρα, ενώνω δύο συμβολοσειρές. Το H είναι συμβολοσειρά, string, και αυτό είναι string, αυτός είναι ο χαρακτήρας αλλαγής γραμμής, και μετά fp.close, κλείνω το αντικείμενο, πάμε να το τρέξουμε. Κοιτάξτε, εδώ πέρα δώστε μου και σου όνομα, Σπύρος, το τρέχω, γράφει Σπύρος, πολύ ωραία. Το ξανατρέχω, αλλά όμως με A, κάνω προσθήκη στο τέλος, ξαναζητάω το μικρό όνομα, πολύ ωραία, το τρέχω πάλι, Χάρης βάζω, ωραία, και ο Χάρης φαίνεται από κάτω, έτσι, στην από κάτω γραμμή, new line, λόγω του χαρακτήρα αλλαγής γραμμής. Πάντα να ξέρουμε, τοποθετούμε στο τέλος της βολοσυράς το χαρακτήρα αλλαγής γραμμής. Μπορούμε να το βάλουμε και στην αρχή, να βάλουμε new line συν H. Το ίδιο πράγμα θα βγαίνει. Προσέξτε εδώ πέρα, έχω μια συμβολοσειρά, ενώνω με το χαρακτήρα αλλαγής γραμμής. Έτσι, είναι πολύ εύκολο. Προσοχή εδώ πέρα. Χαρακτήρας αλλαγής γραμμής. Και πάμε τώρα να δούμε πώς θα γράψουμε τους αριθμούς σε ένα αρχείο. Για να γράψουμε αριθμούς με τη συνάρτηση write, τους μετατρέπουμε σε string, σε συμβολοσειρά. Με τη συνάρτηση string, πολύ ωραία. Κοιτάξτε εδώ πέρα, έχω ένα αντικείμενο, το P. Open, therm.txt, θερμοκρασίες, W, μια επαναληπτική δομή, foreign range 10, H input, δώσε θερμοκρασία πόλης και μετά αυτό το H το κάνω όταν πριν string H, syn new line. Ωραία, έχω βάλει ένα αριθμό και το κάνω string εδώ πέρα και το ενώνω με new line, πάει από κάτω και μετά P, το αντικείμενο, dot write H. Και μόλις τελειώσει η δομή επανάληψης, πάμε p.close και κλείνει. Πολύ εύκολο και αυτό, κοιτάξτε, το τρέχω, δίνω τις πόλεις, τη θερμοκρασία και μετά όταν το τρέξω φαίνονται εδώ πέρα οι αριθμοί σαν string, έτσι. Δεν είναι σαν νούμερο πλέον. Να δούμε άλλο ένα παρόμοιο παράδειγμα με το προηγούμενο. Πάλι έχω σε Python ένα αντικείμενο, open, ένα αρχείο, therm.txt. Προσπέλαση έχουμε W, άρα θα γράψουμε δομή επανάληψης, ζητάμε θερμοκρασία πόλης, το χωρούμε στο H και μετά στο H, κοιτάξτε, βάζουμε την αρρύθμιση με το I, κοιτάξτε, αρχίζει από το 0 το I, άρα βάζω I συν 1, συν, κοιτάξτε, κενό θερμοκρασία πόλης, αργοτελεία, πάλι κενό, και string H, το νούμερο που έχουμε βάλει εδώ πέρα, είναι νούμερο input, συν new line, χαρακτήρα αλλαγής γραμμής, πολύ ωραία, και μετά P
.writeKey, όλο αυτό μπαίνει μέσα, είναι string. Και αν το τρέξω, κοιτάξτε, να έχω βάλει τις θερμοκρασίες και τα φαίνεται ως εξής με την αρρύθμιση εδώ πέρα, έτσι. Πάρα πολύ εύκολο και αυτό, προχωράμε. Συνεχίζουμε κάποιες ενδεικτικές ασκήσεις παραδείγματα, να γραφεί πρόγραμμα σε Python, το οποίο να δημιουργεί ένα αρχείο Teams.txt που να περιέχει γραμμένες 5 ομάδες ποδοσφαίρου της αρεσκίας σου. Πολύ ωραία, κοιτάξτε. Σε Python πάλι κάνουμε fopen Teams.txt write, πολύ ωραία. Και γράφω κάποιες ομάδες της αρεσκίας μου, εδώ πέρα, ωραία, το τρέχω. Και όταν το τρέξω, κοιτάξτε, δεν δείχνει τίποτα εδώ πέρα στο shell και στο Teams.txt δεν τρέχει τίποτα. Γιατί, τι έχω κάνει λάθος, δεν έχω βάλει το close εδώ πέρα. Τώρα θα τρέξει και φαίνονται πλέον οι ομάδες της αρεσκίας μου. Πολύ ωραία, προσοχή, αν δεν βάλω το close, τότε δεν θα δείχνει τίποτα το αρχείο, οπότε μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Προχωράμε σε επόμενο παράδειγμα. Δεύτερο παράδειγμα, να γραφεί πρόγραμμα σε Python το οποίο να δημιουργεί ένα αρχείο Teams2.txt που να περιέχει γραμμένες 5 ομάδες ποδοσφαίρου της αρεσκίας σου με τις ομάδες γραμμένες κάθε μία σε νέα γραμμή. Άρα θα βάλουμε το χαρακτήρα αλλαγής γραμμής, το new line δηλαδή. Πολύ ωραία. Γράφουμε fopen Teams2.txt. Κοιτάξτε, W γράφουμε το αντικείμενο, το αρχείο, μέθοδο προσπέλασης. Πάντα με το open αρχίζουμε. Μετά κάνουμε τη write, γράφουμε το αντικείμενο .write, γράφω την ομάδα Valencia Club de Football, πολύ ωραία. Έχουμε εδώ πέρα new line, string αυτό ενώνεται, είναι αυτάκια με αυτάκια εδώ πέρα, προσοχή. Ωραία. F.write, Inter Milan, Chelsea, Borussia Dortmund και Panathinaikos of course και F.close, κλείνουμε. Και αν το τρέξω, θα δείτε πάλι, το αρχείο θα είναι η μία ομάδα κατά την άλλη, έτσι. Το αλλάξαμε. Να θυμάστε τη φυσική ροή των πραγμάτων, Python, εκτέλεση και λειτουργικό σύστημα. Προχωράμε σε τρίτο παράδειγμα. Να γραφεί πρόγραμμα σε Python το οποίο τώρα να διαβάζει 5 ομάδες ποδοσφαίρου. Παραδείγματος χάρη μπορεί να ζητήσουμε από έναν χρήστη να βάλει τις δικές του ομάδες. Πολύ ωραία. Και να δημιουργεί ένα αρχείο Teams3.txt με τις ομάδες να εμφανίζονται κάθε μία σε νέα γραμμή. Πάλι έχω Python. Κοιτάξτε. F το αντικείμενο Open Teams3.txt W. Πολύ ωραία. Έχουμε το αρχείο, προσπέλαση και το αντικείμενο. Αρχίζουν πάντα με open. Ωραία. Επαναληπτική δομή εδώ πέρα. 5 ομάδες θέλω. Άρα διαβάζω 5 ομάδες και αυτές τις ομάδες τις κάνω he see new line. Πολύ ωραία. Και f.write και f.close. Το τρέχω εδώ πέρα. Δίνω την ομάδα πάλι. Τις ίδιες βάζω εγώ. Ωραία. Και όταν τρέξω το λειτουργικό σύστημα θα δει τις ομάδες αυτές που έγραψα, έτσι, η μία κάτω από την άλλη. Πολύ εύκολο και αυτό. Εδώ πέρα μπορεί να κάνετε και εσείς αυτό το προγραμματάκι και να βάλετε τις δικές σας ομάδες. Και εδώ τελειώσαμε το πρώτο από τα δύο μαθήματα για την εγγραφή σε αρχείο. Στο επόμενο μάθημα θα κάνουμε περισσότερες ασκήσεις. Από το Σπύρο Ζιγούρη, το video learner.com και το κανάλι στο YouTube. Γεια σας!